Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, νέοι και νέες, από χρόνο σε χρόνο και από γενιά σε γενιά τιμάμε το ηρωικό φοιτητικό λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου το 1973. Ήταν η κορυφαία εκδήλωση του αντιδικτατορικού αγώνα του λαού μας ενάντια στο στρατιωτικό χουντικό πραξικόπημα και τις κυβερνήσεις του. Τιμάμε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, όσους και όσες είναι ή δεν είναι καταγεγραμμένοι ως θύματα της στρατιωτικής και αστυνομικής βίας για την καταστολή του ξεσηκωμού. Τιμάμε όλα τα θύματα της δικτατορικής θηριωδίας στην 7χρονη διάρκειά της. Τιμάμε όλους και όλες που αντιστάθηκαν τα μέλη του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, της ΑΝΤΙΕΦΕ, που φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, γιατί πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της αντιδικτατορικής πάλης. Με τη στάση τους στα μπουντρούμια της ασφάλειας προστάτευσαν τους συναγωνιστές και συντρόφους τους που δεν είχαν συλληφθεί. Προστάτευσαν τις μορφές οργάνωσης και πάλης από τον ταξικό αντίπαλο. Ανέπτυξαν σημαντική ψυχική δύναμη, αντοχή. Στηρίχτηκαν ο ένας τον άλλον εφευρίσκοντας τρόπους επικοινωνίας, σπάζοντας την απομόνωση. Ανέπτυξαν αρετές που και οι ίδιοι οι ίδιες δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι τις διαθέτουν. Είναι συγκλονιστικές οι μνήμες, οι μαρτυρίες της συντρόφισσας Αγγελική Σωτήρη, αυτές που κατέθεσε στο κόμμα της και εκδόθηκαν από την ΚΝΕ με συλλογική κομματική απόφαση. Είναι παρακαταθήκη αλλά και δίδαγμα διαχρονικής αξίας πως οι ήρωες και οι ηρωίδες δεν γεννιούνται αλλά διαμορφώνονται μέσα στις ανάλογες συνθήκες, βέβαια αφομοιώνοντας ό,τι προηγούμενα έχει κατακτηθεί μέσα από τη λαϊκή πάλη ενάντια στην ταξική καταπίεση και εκμετάλλευση, αφομοιώνοντας ό,τι έχει συγκροτηθεί ως ιστορική γνώση, ως κομμουνιστική ιδεολογία και δράση, ως κομμουνιστική ηθική και στάση ζωής. Από την περσινή χρονιά ήδη, με τη συμβολική της αναφοράς στα 50 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, έγιναν πολλές εκδηλώσεις. Κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ, οι εκδόσεις κόμματος και ΚΝΕ, που αποτελούν πλούσιο υλικό, ώστε η γνώση αυτής της ιστορικής περιόδου να περνά γρήγορα από χρόνο σε χρόνο στις δυνάμεις της ΚΝΕ που, όπως είναι φυσικό, ανανεώνονται πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ήδη τη χρονιά, όλη τη χρονιά, και από την αστική μεριά θα λέγαμε, γίνηκαν και γίνονται εκδόσεις, διδασκαλικές αναφορές, ημερίδες και συνέδρια, πολιτικές αναφορές για τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, για τη δικτατορία, αποθεώνοντας την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία με αφορμή και τα 50 χρόνια από την αποκατάστασή της. Αυτή η αποθέαση πέρασε και στη συζήτηση χτες στη Βουλή, καθώς και στις δηλώσεις που κάνανε οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Επίσης, γίνονται και από την οπορτουνιστική μεριά, πιο στρογγυλεμένα, πιο μπερδεμένα θα λέγαμε, μιλώντας συχνά ίσως για πρόοδο, ίσως και για σοσιαλισμό. Όμως ουσιαστικά μεταφέροντας αστικές αξίες, θέσεις και ιδέες μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στους φοιτητές και στους μαθητές. Σιγοντάρουν το αστικό αφήγημα, ιδεολόγημα, δημοκρατία ή αυτοαρχισμός, φασισμός, ολοκληρωτισμός, συσκοτίζοντας τον ταξικό του χαρακτήρα, δηλαδή τον εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό χαρακτήρα του κράτους, ανεξάρτητα από τη μορφή διακυβέρνησής του ή τις διαδικασίες που οδηγούν σε αυτήν την διακυβέρνηση. Ζήτημα το οποίο συναντάται συχνά και από την καθέδρας διδασκαλία.
Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αποφύγω μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα του Πολυτεχνείου ή και της δικτατορίας συνολικότερα, για να δώσω έμφαση στα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτόν τον αγώνα. Συμπεράσματα διαχρονικής σημασίας, που δίνουν υλικό σκέψης και στάσης ζωής για σήμερα και για αύριο, για συνθήκες τις οποίες αναφέρεται και ο τίτλος της σημερινής μας εκδήλωσης. Το πρώτο λοιπόν και κύριο συμπέρασμα. Ο ταξικός εχθρός της εργατικής τάξης, των μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών παιδιών της, καθώς και των λαϊκών μεσαίων στρωμάτων της πόλης και της υπαίδρου, είναι η τάξη των καπιταλιστών. Είναι δηλαδή οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι εισαγωγής-εξαγωγής μεγαλέμποροι, οι καπιταλιστές σε οποιοδήποτε τομέα και αν δραστηριοποιούνται από τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον τουρισμό-επισιτισμό έως τους εμπορευματοποιημένους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης. Αυτός ο ταξικός εχθρός συνθλίβει τις δυνατότητες του καθένα και της καθεμιάς να έχει γενική μόρφωση, εξειδικευμένη εκπαίδευση, πτυχίο, σε αντιστοιχεία με κατοχυρωμένη ανάλογη εργασία, που θα του δίνει εκείνο το εργασιακό εισόδημα που θα είναι ικανό να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες του, όχι όπως στενά τις καταλαβαίνει ατομικά, αλλά όπως έχουν διαμορφωθεί σε κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ανάλογα με την ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και του παραγωγικού επίπεδου της χώρας. Αυτός ο ταξικός αντίπαλος επιβάλλεται με το κράτος του, με όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, καταστολής αλλά και διοίκησης. Επιβάλλεται όμως και με την ιδεολογία του, που μαζικά διοχετεύεται πρώτα απ' όλα από την εκπαίδευση και τα μέσα μαζικής πολιτιστικής παρέμβασης. Μέσα σε αυτά είναι και το διαδίκτυο. Η εκάστοτε κυβέρνηση είναι ένα από τα όργανα, βεβαίως το κεντρικό όργανο, στην άσκηση της εξουσίας των καπιταλιστών. Ο τρόπος που διαμορφώνεται αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή με βουλευτικές εκλογές ή με πολιτικό ή στρατιωτικό πραξικόπημα, δεν αλλάζει τον καπιταλιστικό χαρακτήρα της εξουσίας. Στα χρόνια ύπαρξης της καπιταλιστικής εξουσίας, πουθενά μα πουθενά στον κόσμο, σε καμία απολύτως χώρα, δεν άλλαξε ο χαρακτήρας, ο καπιταλιστικός μιας κυβέρνησης, επομένως και της εξουσίας, γιατί η εργατική λαϊκή πλειοψηφία ψήφισε ένα κόμμα που λεγόταν εργατικό, ακόμα και σοσιαλιστικό, που υποσχόταν φιλολαϊκή πολιτική. Αλλά και πουθενά στη γη, ένα κόμμα κομμουνιστικό, πολύ περισσότερο της σοσιαλδημοκρατίας, μπαίνοντας σε μια κυβέρνηση ή κάνοντας και μόνο του κυβέρνηση στο έδαφος της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Δεν άνοιξε το δρόμο για το σοσιαλισμό, ούτε καν διαμόρφωσε καλύτερους όρους για τη σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου. Η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν πρέπει να μας ξεγελά, δεν πάβει ουσιαστικά να είναι δικτατορία του κεφαλαίου. Φυσικά εμείς προτιμάμε την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία από τη στρατιωτική δικτατορία ή το πολιτικό πραξικόπημα, γιατί τότε γίνεται πιο ανοιχτή η βία και καταστολή ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στο κομμουνιστικό κίνημα. Η αναστολή της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας επιλέγεται από την ίδια την τάξη των καπιταλιστών, όταν αυτοί κρίνουν ότι έτσι εξασφαλίζονται καλύτερα τα συμφέροντά τους, η εξουσία τους. Και όπως ήδη έχουμε αποκαλύψει, για το 1967 και λίγο πιο πίσω,
Το στρατιωτικό ή πολιτικό πραξικόπημα είχε επιλεγεί από όλες τις μεριές της αστικής τάξης στην Ελλάδα. Δηλαδή, όχι μόνο από τη μερίδα των συνταγματαρχών που τελικά ηγήθηκε του πραξικοπήματος, αλλά και από αυτές που άμεσα καθοδηγούνταν τότε από το βασιλιά, ανεξάρτητα αν καθυστέρησαν ή στη συνέχεια και μετά τη δικτατορία απέτυχαν με το βασιλικό πραξικόπημα. Η αναστολή σειράς άρθρων του συντάγματος, που έτσι κι αλλιώς προβλέπονται από το Σύνταγμα, ένα είδος δηλαδή πολιτικού πραξικοπήματος, είχε προκριθεί από όλους τους ηγέτες του τότε αστικού πολιτικού συστήματος που βρισκόταν αυτό σε κρίση. Είχε προκριθεί από εκδότες και άλλους αστούς παράγοντες. Πάνω απ' όλα μεθοδεύτηκε με τη συνένεση εφοπλιστών, βιομηχάνων, τραπεζιτών. Και βέβαια η συγκεκριμένη στρατιωτική χούντα ανδρώθηκε σε βάθος χρόνου στη σχέση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με το ΝΑΤΟ, στη σχέση των εγχώριων κρατικών μηχανισμών με τους μηχανισμούς των ξένων συμμάχων, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή με τις πρεσβείες, τις μυστικές υπηρεσίες τους και τις ένοπλες δυνάμεις τους. Κάποιοι στις σχολές σας επιχειρούν να πούν ότι το ΚΚΕ δίνει άφεση αμαρτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο ΝΑΤΟ για το πραξικόπημα της Χούντας. Όχι, σύντροφοι και φίλοι, το ΚΚΕ αναδεικνύει το ρόλο της εγχώριας αστικής τάξης στις πολιτικές εξελίξεις. Εφοπλιστές, όπως είπαμε, βιομήχανοι και τραπεζίτες, εκδότες, δεν ήταν πιόνια κάποιων ξένων μυστικών υπηρεσιών και στρατών. Επέλεγαν ξένες συμμαχίες για τα δικά τους καπιταλιστικά συμφέροντα. Και βέβαια, η αναστολή της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας το 1967 δεν έγινε γιατί κινδύνευσε τότε από μία εργατική επανάσταση, το λεγόμενο κομμουνιστικό κίνδυνο που έλεγε ο Παπαδόπουλος, αρχηγός της Χούντας, αλλά γιατί είχε σοβαρές δυσλειτουργίες το αστικό πολιτικό σύστημα λόγω του ενισχυμένου τότε ρόλου της Βασιλείας στη διαμόρφωση κυβέρνησης και στη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων. Είχε προβλήματα λόγω όξυσης και φθοράς αστικών κυβερνητικών κομμάτων στη διαχείριση τότε του κυπριακού ζητήματος. Αυτά τα ζητήματα βέβαια στρίμωξαν και τη χουντική διακυβέρνηση, όχι μόνο του Παπαδόπουλου αλλά και του Ιωαννίδη στη συνέχεια, που σε τελευταία ανάλυση για το μεν πρώτο, τη Βασιλεία, δρομολόγησε την επίλυσή του, την κατάργησή της, για το δε δεύτερο, το κυπριακό, το χειροτέρευσε σε βάρος του κυπριακού και του ελληνικού λαού, σε βάρος της ίδιας της ενιαίας και ανεξάρτητης κρατικής υπόστασης της Κύπρου. Έτσι, το κυπριακό ζήτημα έγινε ένας από τους παράγοντες που επέσπευσαν το συμβιβασμό της Χούντας για την μετάβαση στην αστική δημοκρατία, σε συνεννόηση βέβαια με τις εγχώριες αστικές δυνάμεις και με τους ξένους συμμάχους, το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε την ΕΟΚ. Όσον αφορά τον κύκλο της καπιταλιστικής οικονομίας, επί Χούντας βρίσκουμε και την ανωδική φάση που έδωσε τη δυνατότητα στα πρώτα χρόνια της μιας πολιτικής συμμαχιών των καπιταλιστών με αγροτικά στρώματα. Κάποιοι θα θυμόσαστε, κάποιοι θα τα έχετε διαβάσει για την παραγραφή χρεών των αγροτών, αλλά και με άλλα μεσαία στρώματα της πόλης, με μαζικές άδειες παραδείγματος χάρη για ταξί, με εκτεταμένη αντιπαροχή οικοπαίδων για χτίσιμο πολυκατοικιών και μια σειρά άλλα.
Όμως, επί Χούντας επίσης, εκδηλώθηκε και η φάση της κρίσης, της ύφεσης, που έφερε απότομη μείωση του πραγματικού εργατικού και λαϊκού εισοδήματος, που από άποψη υλικών συνθήκων τροφοδότησε τον αντιδικτατορικό αγώνα του 1973. Αλλά και από την άλλη μεριά, σκεφτείτε ότι με τα πολεμικά, τη μεγαλύτερη μείωση εργατικού λαϊκού εισοδήματος, μισθών, συντάξεων, κατάργηση κατακτήσεων, τη γνώρισε η Ελλάδα με αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία στην περίοδο περίπου 2009-2016-2017 με κυβερνήσεις και ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και της πρώτης φορά αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Με αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία ζήσαμε τέτοια εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση υποδομών στις μαζικές μεταφορές που έφεραν τις τραγικές απώλειες ζώων στα Τέμπη, στο Μάτι, τις αλλεπάλληλες καταστροφές στη Θεσσαλία δεν μπορεί να πάρει ανάσα ούτε και χτες λόγω απαξίωσης στοιχειωδών κρατικών υπηρεσιών και υποδομών στην υλοποίηση και της κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των κρατικών δαπανών, για μαζικές ιδιωτικοποίησεις. Στρατηγική που προωθήθηκε από όλα τα αστικά κόμματα. Γαλάζια, ροζ, πράσινα ή πολύχρωμες συμμαχίες τους. Φίλοι και σύντροφοι, θυμηθείτε ότι από κυβερνήσεις της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τον ΗΠΑ για παράδειγμα, εκτοξεύτηκαν οι ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας, ενώ η συνθηκολόγησή της ήταν πρώτο μιλόν στη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι δημοκρατικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έκαναν επίσης έναν από τους πιο φωνικούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους ενάντια στον Βιετναμέζικο λαό. Στον 21ο αιώνα έγιναν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Λιβύη, στο Ιράκ. Η στήριξη του Ισραήλ στη γενοκτονία που επιχειρεί απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Ατέλειωτος θα λέγαμε ο κατάλογος ανάλογων υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Το τι σημαίνει η δικτατορία του κεφαλαίου το βλέπουμε και στην εξωτερική πολιτική. Εξυπηρέτησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με λιμενισμό, με επέκταση και διευκόλυνση των βάσεών τους και των ΝΑΤΟ εννοείται για τα επιθετικά του σχέδια και επιδικτατορίας απέναντι στους αραβικούς λαούς στη Μέση Ανατολή, αλλά και με την αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που όχι μόνο ανανέωσε τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ για τις υπάρχουσες βάσεις στη Σούδα, αλλά και άνοιξε δρόμο για νέες, δρόμο που το συνέχισε βέβαια απρόσκοπτα η Νέα Δημοκρατία. Με αποτέλεσμα σήμερα να καλύπτουν όλο το Αιγαίο από τον Νότο μέχρι το Βορρά. Και τι ισχυρίζονται όλοι μαζί με σκοπό να καλλιεργήσουν το φόβο, τη μυρολατρεία, την υποταγή, ότι πρόκειται για ενίσχυση της συμμαχίας ασπίδας προστασίας απέναντι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, για παράδειγμα, επί ελληνικών εδαφών και θαλασσών. Θα μπορούσε και να θεωρηθεί παραλογισμός τόσες δαπάνες για τον ΝΑΤΟ, τόσες αγορές εξοπλισμών πλοίων, πολεμικών πλοίων και αεροπλάνων από κράτη ήδη μέλη του ΝΑΤΟ, για να προστατευτεί η Ελλάδα από την Τουρκία, επίσης σύμμαχό της μέσα στο ΝΑΤΟ. Αλλά δεν είναι παραλογισμός, είναι ανάγκη για την πολεμική βιομηχανία όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, που σήμερα σταθερά μιλάνε για στροφή όλης της οικονομίας σε πιο πολεμική έκδοση, πιο εκτεταμένα από πριν. Γιατί η καπιταλιστική οικονομία
παράγει μεν, αλλά πετσοκόβει δε όλο και περισσότερο εργατικό λαϊκό εισόδημα, κοινωνικές υπηρεσίες. Τόσο περισσότερο λοιπόν οδηγεί σε λιμνάζοντα κεφάλαια. Υπερσυσσόρευση το χαρακτηρίζει ο Καρλ Μάρξ, δηλαδή σε οικονομική κρίση, που μόνο η πολεμική βιομηχανία σε όπλα, υποδομές, μεταφορικά μέσα και άλλα, οι καταστροφές που προκαλεί και επομένως οι νέες ανάγκες οικοδόμησης που δημιουργεί, μπορούν να απορροφήσουν αυτά τα κεφάλαια χωρίς να προκαλέσουν άνοδο του εργατικού λαϊκού εισοδήματος. Πόσο επίκαιρα λοιπόν είναι τα λόγια του Μπρέχτ στο γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου. Γράφει, η μεγάλη αλήθεια της εποχής μας είναι ότι η Ήπειρός μας βυθίζεται στη βαρβαρότητα επειδή κρατιούνται με τη βία ιδιοκτησιακές σχέσεις στα μέσα παραγωγής. Η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Έχει τα δικά της απέσια χαρακτηριστικά, ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Είναι λοιπόν συνειδητή επιλογή της καπιταλιστικής εξουσίας στην Ελλάδα να συμμετέχει ενεργητικά στα υπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσδοκά μερίδιο από τη λία των πολέμων, τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Παλαιστίνη, στη Μέση Ανατολή. Όπως παλιότερα διεκδικούσε μερίδιο από τη λία του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και έφτασε μέχρι τη Μικρά Ασία. Και τότε είχε ευθύνη η ελληνική αστική τάξη, το κράτος της, και τώρα το ίδιο. Φίλοι και σύντροφοι, το δεύτερο, συναφές με το πρώτο, συμπέρασμα διαχρονικής σημασίας, σχετίζεται με το δέος, το φόβο ή την αμηχανία που προκαλεί το αστικό κράτος και οι διεθνικές συμμαχίες του. Ένα δέος που καλλιεργείται από την εξουσία του κεφαλαίου με σκοπό να κάμψει κάθε εργατική, λαϊκή, νεανική αντίσταση και πάλι. Ταυτόχρονα λοιπόν με τα μαθητοδικεία της απαγορεύσης της διαδηλώσεις φοιτητών, αγροτών, εργατών, φοιτητών, χρησιμοποιείται και ο ιδεολογικός πολιτικός αποπροσανατολισμός με τις ψεύτικες ουτοπικές διαχωριστικές του γραμμές, όπως είναι ο διαχωρισμός σε δημοκρατικά καπιταλιστικά κράτη, σε δίθεν φιλιρινικές κυβερνήσεις, σε διάκριση από τα φιλοπόλεμα, τα οποία τα ταυτίζουν με τα φασιστικά και ολοκληρωτικά, όπως λένε. Όμως, στη φύση του καπιταλισμού και κάθε εκμεταλλευτικής εξουσίας είναι η επέκταση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης εργατικού δυναμικού, γης ως μέσου παραγωγής, εκμετάλλευσης φυσικών πόρων πέρα από τα όρια ενός συγκεκριμένου κράτους. Αλλά δεν υπάρχει καμιά παντοτινή συμμαχία μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών για το μοίρασμα των αγορών. Η μόνη συνέπεια που έχουν μεταξύ τους είναι στο να φοβούνται το επαναστατικό εργατικό κίνημα, το ενδεχόμενο της ανατροπής τους. Νέοι και νέες συχνά αναρωτιούνται. Το ΝΑΤΟ είναι υπερδύναμη, διαθέτει σύγχρονα υπερόπλα. Πώς γίνεται να σταθεί μια χώρα έξω από αυτό, αν δεν έχει πού να κουμπίσει, και μάλιστα τώρα που δεν υπάρχει κάποιο πολιτικό στρατιωτικό σχήμα συμμαχίας σοσιαλιστικών κρατών, όπως υπήρχε για περίπου 40 χρόνια το Σύμφωνο Βαρσοβίας. Αν και έχει μια λογική, θα λέγαμε, το ερώτημα, είναι εγκλωβισμένο, βλέποντας τα πράγματα στατικά και συνεκτικά, δεν μπορεί να δει τη δυναμική
των καταστάσεων λόγω των εσωτερικών τους αντιφάσεων και αδιεξόδων. Να το πω με παραδείγματα. Σκεφτείτε ότι οι αστικές επαναστάσεις, όπως στην Ελλάδα το 1821, αντιαπικιακά απελευθερωτικά κινήματα, όπως το Βιετνάμ, αντικατοχικός απελευθερωτικός αγώνας, όπως στην Ελλάδα με το ΕΑΜ Ελλάς, σε συνθήκες τριπλής μάλιστα κατοχής. Ο αντιδικτατορικός αγώνας τα πρώτα χρόνια της Χούντας, τον οποίο μόνο το ΚΚΕ από την αρχή καλούσε. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όλα αυτά στο ξεκίνημά τους φάνταζαν ως ουτοπικοί στόχοι, γιατί ενώ έκφραζαν μια αναγκαιότητα για το λαό, ο αρνητικός συσχετισμός τη συγκάλυπτε. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, βλέπουμε ότι πολλές ηγετικές δυνάμεις, κράτη ή συμμαχίες κρατών, φαινόντουσαν αίτητες. Παραδείγματος χάρη, η συμμαχία Μέτερνιχ το 19ο αιώνα, η χιτλερική Γερμανία, η ΗΠΑ στο Βιετνάμ, πριν στην Κούβα, ο γαλλικός υπεριαλισμός και η αποικιοκρατία στην Ασία, στην Αφρική, ο εγγλέζικος υπεριαλισμός στην Ινδία και αλλού. Όμως το παλιό, το ξεπερασμένο, το αντιδραστικό και τέτοιος είναι συνολικά ο καπιταλισμός σήμερα, θα κινείται από το κακό προς το χειρότερο. Θα γεννά, θα θρέφει τον νεκροθάφτη του. Θα δημιουργεί και θα βαθαίνει τις αντιφάσεις, τα διέξοδα και τα ρήγματά του. Τέτοια ρήγματα εκφράζει το γεγονός ότι η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν ταυτίζεται στη στήριξη που παρέχει το ΝΑΤΟ σήμερα στο Ισραήλ ή στην αντιπαλότητα του ΝΑΤΟ απέναντι στο Ιράν, στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα η Τουρκία συζητά και με τις BRICS. Όχι γιατί έχει φιλολαϊκή, φιλοπαλαιστινιακή πολιτική ή γενικότερα φιλειρηνική πολιτική, αλλά γιατί η Τουρκία έχει τις δικές της επεκτατικές βλέψεις στην περιοχή, αξιοποιώντας και το κοινό μουσουλμανικό θρησκευτικό δόγμα. Δείτε τις αντιθέσεις μέσα στα πιο ισχυρά τμήματα των καπιταλιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που εκφράζονται και σε πολιτικό επίπεδο. Πέρα από επιμέρους συμφέροντα μεταξύ των ισχυρότερων μονοπωλίων, σύσσωμοι βλέπουν ως άμεσο κίνδυνο ανταγωνιστή την καπιταλιστική Κίνα. Αλλά στο πώς θα κινηθούν για να αποδυναμώσουν τη συμμαχία της Κίνας με την πολεμικά πανίσχυρη ακόμα Ρωσία, σε αυτό έχουν και διαφορετικές σκέψεις και τακτική. Το ίδιο σκεφτείτε για την Ινδία, που είναι με τις BRICS, δηλαδή είναι και με τη Ρωσία και με την Κίνα, αλλά κινείται και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά δέστε τι έγινε και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει όμως την πιο κρίσιμη συμφωνία με τη Γερμανία για ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας. Και αν δούμε τις συμμαχίες πριν και μετά τους δύο μεγαλύτερους υπεριαλιστικούς πολέμους του 20ου αιώνα, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία. Μέσα σε όλα αυτά είναι η τριγμή για να διατάξει τις συμφωνίες μεταξύ καπιταλιστικών κρατών, τα νέα επιθετικά σχέδια, οι νέοι ανταγωνισμοί με μοναδικό νομοτελειακό κίνητρο, το πιο γρήγορο, το περισσότερο, το πρόσθετο καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους κάνει την ελληνική κυβέρνηση σύμμαχο του Ζελένσκι, σύμμαχο του Ισραήλ, κράτους δολοφόνου, αλλά και στόχο ταυτόχρονα της αντιμαχόμενης πλευράς. Στην ιστορία, η ελληνική αστική τάξη
και παλεύοντας για τη συγκρότηση του δικού της κράτους απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πότε έγερνε προς τη Ρωσία, πότε προς την Αγγλία, ανάλογα και με τα συμφέροντα και τις αντιθέσεις αυτών των δυνάμεων. Το ίδιο και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος βρέθηκε χωρισμένο στα δύο. Με ποιον να πάει? Οι μισοί θέλαν με τη Βρετανία, οι άλλοι μισοί με τη Γερμανία. Αλλά και στη Μικρασιατική εκστρατεία. Ξεκίνησε με τις δυνατές συμμαχικές πλάκτες Βρετανίας και Γαλλίας, που γρήγορα όμως το άδειασαν. Δισταγμή, αμφίπλευρη θα λέγαμε προσανατολισμή της δικτατορικής τότε κυβέρνησης μεταξά, υπήρχαν και με την έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, χωρίς όμως να αρνούνται τον πόλεμο. Και σήμερα υπάρχουν τακτικού χαρακτήρα αντιθέσεις στη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο, χωρίς να αμφισβητούν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιστορικοί και ακαδημαϊκοί που μιλούν για λογαριασμό της αέναης, όπως λένε, καπιταλιστικής κοινωνίας, ανάγουν τη δύναμή της στη λεγόμενη εθνική ομοψυχία, την υπέρβαση, όπως λένε, του εθνικού διχασμού. Δύο πραγματικότητες θέλουν να κρύψουν. Τον ταξικό χωρισμό της κοινωνίας, τον ταξικό δηλαδή χωρισμό των συμφερόντων από τη μια, των καπιταλιστών και ανώτερων έτσι, μεσαίων στρωμάτων και από την άλλη της εργατικής τάξης και των λαϊκών μεσαίων στρωμάτων, και ας έχουν την ίδια πατρίδα και ας μιλούν την ίδια γλώσσα και ας έχουν ενδεχομένως και ένα κοινό πολιτισμό. Όμως δεν έχουν τα ίδια ωφέλη από τους υπεριαλιστικούς πολέμους ούτε και τις ίδιες απώλειες. Γι' αυτό θέλουν να κρύψουν. Γι' αυτό αντιδρούν όταν και σήμερα φαντάροι, αξιωματικοί, παιδιά του λαού βγαίνουν και λένε «Δεν θα πάμε στα μέτωπα για ξένα συμφέροντα». Και το δεύτερο που θέλουν να κρύψουν είναι ότι έρχονται στιγμές που και η ίδια η αστική τάξη διασπάται, χάνει τη συνοχή της, γίνεται ευάλωτη, αδυνατίζει η εξουσιαστική της δύναμη, δίνει αντικειμενικά το προβάδισμα στην αντίπαλη της τάξη, την εργατική που όμως είναι πρωτοπόρα στην παραγωγική διαδικασία. Είναι μύθος λοιπόν, ότι είναι μύθος η ανυμπόρια της εργατικής λαϊκής θέλησης και πάλης. Είναι μύθος ότι τα παιδιά του λαού που στέλνονται στα πεδία των μαχών για ξένα συμφέροντα δεν μπορούν να αντισταθούν, να κλιμακώσουν μικρότερους και μεγαλύτερους νοέμβριδες για έξω από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, έξω από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιαδήποτε υπεριαλιστική λύκοσυμμαχία, για μάχη απέναντι στην εχώρια εκμεταλλεύτρια τάξη που ευθύνεται για τον πόλεμο. Τα παιδιά του λαού μπορούν όχι μόνο να οραματιστούν, αλλά και να ανοίξουν το δρόμο για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας. Κανένας μα κανένας πραγματικός αγώνας, μικρότερος ή μεγαλύτερος, με θύματα ή όχι, με κάποιες κατακτήσεις ή που πνίγηκε από τις δυνάμεις καταστολής, κανένας δεν πήγε χαμένος. Άνοιξε δρόμο, έδωσε πείρα οργάνωσης και πάλης. Συνέβαλε στην ορίμαση των επαναστατικών δυνάμεων. Έβαλε θεμέλια για κατακτήσεις την επόμενη χρονική περίοδο. Η νίκη της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης στη Ρωσία το 1917 δεν θα υπήρχε αν δεν είχε προηγηθεί η τιμένη Επανάσταση του 1905-7, αν δεν υπήρχε ακόμα πιο πριν η Παρισινή Κομμούνα στο 19ο αιώνα που έδωσε υλικό και επεξεργασία στρατηγικής του επαναστατικού εργατικού κινήματος και έγινε πράξη από τους Μπολσεβίκους με ηγέτη το Λένιν. Ο σκληρός ταξικός αγώνας το Δεκέμβρη του 1944, τώρα έχουμε τα 80 χρόνια,
Στη συνέχεια, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, παρά την ήττα του, ήταν και είναι παρακαταθήκη, πηγή πολιτικής, στρατηγικής, ιδεολογικής ορίμασης της πρωτοπορίας του, του κόμματός μας, της νεολαίας του, της ΚΝΕΝ. Είναι η κληρονομιά μας, που παρά το επόμενο μεγάλο κύμα του αναθεωρητισμού, οπορτουνισμού στη δεκαετία του 50 και με τη δεξιά φοβερή οπορτουνιστική στροφή στο 20ο συνέδριο του Κουκουσέ το 1956, παρόλα αυτά το Κουκουέ, παρά τη διάλυση των κομματικών του οργανώσεων το 1958, ωστόσο το Κουκουέ βρήκε τη δύναμη τουλάχιστον της οργανωτικής του ανασυγκρότησης, τη βρήκε εν μέσω της δικτατορίας το 1968. Μπόρεσε να απαλλαγεί από τις δυνάμεις αυτές που σαμποτάριζαν την παράνομη οργανωτική ανασυγκρότησή του και την οργάνωση του αντιδικτατορικού αγώνα από τα κάτω. Έδωσε τη δύναμη μέσα στα σκότη της δικτατορίας να ιδρυθεί η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Να δράσει παράνομα, να κάνει στρατολογίες, να συγκροτήσει τη φοιτητική παράταξη, να λειτουργήσει τυπογραφία, εκδόσεις κι άλλα. Οι αντιδικτατορικοί αγώνες, οι καταλήψεις στη νομική, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, οι καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Πάτρα και στα Γιάννενα, συνέβαλαν στο αντιπεριαλιστικό, αντινατοϊκό κίνημα της επόμενης περίοδου της μεταπολίτευσης, στην de facto νομιμοποίηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Στην ανάδειξη της πανσπουδαστικής σε πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια. Και ξέρετε ότι ηγήθηκε ενός πολύ μαζικού φοιτητικού κινήματος. Βεβαίως συνέβαλε και στην ανασύνταξη τότε του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Και το Πολυτεχνείο, φίλοι και σύντροφοι, έδειξε πως μέσα στον αγώνα φουντώνει η αυτενέργεια, η ευθύνη, η εφευρετικότητα, η ικανότητα και τα μέσα για την οργάνωση της ζωής χωρίς αφεντικά. Το ΚΚΕ, η νεολαία του ΙΚΝΕ, το εργατικό λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα, έχουμε γερή κληρονομιά, κατακτημένη κυρίως στην οργάνωση του αντικατοχικού αγώνα, στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής στις απελευθερωμένες περιοχές από τον Ελλάς. Το Κουκουέ και η ΚΝΕ ως πραγματική πρωτοπορία δεν παρακολουθούμε παθητικά τις εξελίξεις. Τις ανησυχίες ακόμα και αστών για νέα βαθιά καπιταλιστική κρίση, έτσι στη Γερμανία, στην Ευρώπη. Δεν βλέπουμε παθητικά τους ανταγωνισμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια, Κίνας-Ρωσίας από την άλλη, για το ποιος θα εκμεταλλευτεί την πιο φθηνή εργατική δύναμη, ποιος θα αφαιρέσει κοινωνικό πλούτο από άλλους λαούς, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι με στόχο την κοινωνική ευημερία να δουλεύει λιγότερο και πιο άνετα ο κόσμος, ο εργαζόμενος, αλλά για τη χειραγώγηση και την εκμετάλλευση των εργαζομένων μαζών. Δεν παρακολουθούμε παθητικά τα πεδία των υπεριαλιστικών μαχών. Πάνε να μας συνηθίσουνε. Θα είδατε στο ριζοσπάστη και στο 902 το πόρταλ, έτσι πως καταγγέλουμε το πως πάει η έκθεση Νινίστο, έτσι να προετοιμάσει τον κόσμο να συνηθίσει την ιδέα των πολλών πολεμικών μαχών. Μετά
όπως λένε ότι είναι οι περισσότεροι που υπάρχουν ταυτόχρονα μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Δεν πάνε να μας συνηθίσουν στην ιδέα του Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου. Όμως, με γνώση ιστορική και σθένος αγωνιστικό επαναστατικό, ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όχι για να καούμε από τα πυρά των υπεριαλιστών, ντόπιων και ξένων, αλλά για να σιγήσουν με τον δικό μας αγώνα, για να γίνουμε ικανοί οι εργαζόμενοι λαοί να συντρίψουν τους υπαίτιους, τις εκμεταλλεύτριες τάξεις, να ανοίξει ο δρόμος των εργατικών κρατών, της πραγματικής εργατικής λαϊκής συναδελφοσύνης, συνεργασίας από τους λαούς για τους λαούς. Καμιά συμφωνία καπιταλιστικής Ελλάδας με καπιταλιστική Τουρκία ή Ισραήλ ή άλλο κράτος δεν θα δώσει φθηνό πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ρεύμα για τους λαούς. Μόνο με τους δικούς μας Νοέμβριδες θα ανατρέψουμε πολέμους, ακρίβεια, καταστροφές. Έχουμε την πείρα, έχουμε τη γνώση. Είμαστε πιο ικανοί να αναπτύξουμε τον αγώνα μας ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και στην καπιταλιστική εκμετάλλευση με προοπτική την ανατροπή της εξουσίας της για να ανοίξει ο νέος, πιο όριμος κύκλος της πραγματικά ανθρώπινης σοσιαλιστικής κοινωνίας. Φίλοι και σύντροφοι, νέοι και νέες, από χρόνο σε χρόνο και από γενιά σε γενιά, τιμάμε λοιπόν το ηρωικό φοιτητικό λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Εμπρός λοιπόν, μαζικά και αποφασιστικά, αύριο στο συλλαλητήριο πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία και την Ισραηλινή Πρεσβεία. Με τα δικά μας επικαιροποιημένα συνθήματα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, για έξω από τον ΝΑΤΟ και από τον πόλεμο, εμπρός να δώσουμε ελπίδα, να φοβήσουμε την κυβέρνηση και τους συμμάχους της. Να στείλουμε το δικό μας μήνυμα. Ο λαός δεν είναι πρόβατα που τα πηγαίνουν στη σφαγή. Γεια σας και καλή συνέχεια.